Λοιπόν, δεν θέλω, επειδή σε όλες τις οικογένειες και οι περίοδος που ζούμε είναι δύσκολη και θέλω μόνο έτσι χαρά να σας μεταφέρουμε. Με χαμόγελο θα κλείσουμε και αυτή τη σεζόν. Σαφώς υπάρχει συναισθηματική φόρτιση. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ξεκινήσω λίγο από τους ανθρώπους που είναι εδώ στο καναπέ μαζί μου. Μου δίνεις λίγο χρόνο, Ελένη μου, σε παρακαλώ πολύ. Είναι 1 και 28 και 57 δευτερόλεπτα. Ελάχιστο. Τώρα τι θα γίνει. Θα πάρω λίγο over, δεν πειράζει. Θα ξεκινήσω από τους δύο ανθρώπους που ήμασταν από την προηγούμενη χρονιά μαζί μπροστά στο κομμάτι της ενημέρωσης, είτε lifestyle, είτε επικαιρότητας με τη βοήθεια του Άγγελου, ο οποίος είναι το καλύτερο παιδί που έχω γνωρίσει σαν, όχι σαν συνεργάτη, σαν γιος, σαν θείος, σαν αδερφός και σαν φίλος. Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λαμπρούκο μου, μου είχε πει η Μπεκατόρ κάποια στιγμή που την είχα συναντήσει, να ξέρεις ότι πάντα θα είναι στήριγμα για μία ολόκληρη ζωή. Και μπόρεσα κι εγώ να το νιώσω και το πιστεύω και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για όλα. Αξίζεις τα καλύτερα. Απλώς είναι λίγο στα παπούτσια σου κάποιες φορές όλα αυτά της τηλεόρασης. Και αυτό σου φέρνει μια ισορροπία στην προσωπική σου ζωή που εγώ το εκτιμώ. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ ειλικρινά και για το χώρο που έδωσες που δεν γίνεται, δεν συμβαίνει. Και επίσης να καταγγείλω ότι την υπόσχεσή σου που έδωσε τον Σεπτέμβρη δεν την κράτησες. Ποια ήταν αυτή, να μαγειρέψω? Όχι, όχι. Να κάνω την Παύλογα. Αυτό είναι το εύκολο. Ότι να με παντρέψεις. Δεν προέκυψε τίποτα. Δεν τα κατάφερε. Αυτό. Μάρτζι μου, τη Μάρτζι τη γνώρισα εδώ. Ήταν υπεύθυνη της εκπομπής ως τέλεχος. Εντάξει, εγώ τώρα στη Μάρτζι, πέραν το πόσο εργατική είναι, το πόσο σωστή είναι, μιλάει και έτσι αυτά, τα λέει, τα αναλύει, δεν υπάρχει αυτό. Καλά, το τραγούδι όχι, χειρότερη από μένα. Υπάρχει άνθρωπο που τραγουδάει χειρότερη από μένα. Είναι το πόσο γλυκιά μαμά είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχεις μια εξαιρετική οικογένεια. Ευχαριστώ θερμά. Δεν ήξερα ότι όποια πέτρα και αν σηκώσω επαγγελματικά τα τελευταία 20 χρόνια είναι από κάτω. Το έμαθα και αυτό. Είδες, για να ξέρεις τι έχεις δει. Καιρός όμως να το μάθει και ο κόσμος προς τα έξω. Το τι έχεις κάνει. Κάποιοι άνθρωποι μένουν λίγο πίσω από τις quinte, λένε οι Ιταλοί, από τις θεατρικές κουρτίνες. Έρχεται η στιγμή όμως πρέπει να βγουν μπροστά γιατί το αξίζουν. Μαρία μου, είναι η κυρία, είναι η στάι των πρωινών. Παιδιά, πείτε το τώρα. Αυτά, τι είναι, είσαι. Τι είναι η στάι των πρωιών. Των πρωινών. Με αυτό το σώμα, βέβαια, με αυτή την εξαιρετική φωνή ως ραδιοφωνική παραγωγός, πάντα με το χαμόγελο είναι μια χρονιά. Γι' αυτό επιμένω στους συνεργάτες μπροστά ξεχωριστά και δίνω τον χρόνο. Γιατί πραγματικά δεν είχαμε μία ίντρικα φέτος, δεν είχαμε μία κακιά σκέψη και έχει να κάνει και με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό το κορίτσι δεν έχει δεύτερη σκέψη. Έχει απλώς αυτό το χιούμορ που δεν υπάρχει. Μητριολικό. Είναι ουγγαρέζικο το χιούμορ. Που όμως δεν το λέει, δεν το βγάζει. Γιατί βέβαια θα ήταν και σουρού, δεν θα μπορούσε να γεια σου, αυτό το έχω πει πολλές φορές. Αλλά. Στον αέρα, ό,τι μπορούμε και ό,τι επιτρέπεται, Φέη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σε ευχαριστώ για όλα. Ήταν από τις ωραιότερες χρονιές μου. Πολύ δημιουργική, εκπληκτική χρονιά. Και την ολοκληρώνω πραγματικά τη σεζόν μόνο με θετικά συναισθήματα και με πολύ φόρα για όλους μας, για τα καλύτερα που έρχονται σε όλους μας. Εγώ τα εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Πραγματικά σε ευχαριστώ. Βάσια μου, Φέη μου, νομίζω τελικά έχεις δίκιο. Είχα δίκιο. Έρχεται η τελευταία στιγμή της εκπομπής και κάποια στιγμή έρχεται η τελευταία εκπομπή που έχει δίκιο, παιδιά, η Βάσια Μαυράκη. Να τη χειροκροτήσουμε. Έχει δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη βρίσκεται, παρακαλώ πολύ, στο Instagram, όπου ανεβάζει πολλά και διδάσκει σε μια εξαιρετική σχολή αστρολογίας, η οποία είναι... Βάζουμε νέους αστρολόγους, στην εναλλακτική παιδεία. Εκεί μπορείτε να τη βρείτε την Βάσια και μιλάμε για έναν άνθρωπο πρώτα και μετά ιδιότητά της ως αστρολόγος. Για σένα δεν έχω να πω κάτι, σε αγαπώ βαθιά. Βαρέθηκες πάρα πολύ τώρα. Όχι, όχι. Αντάξει. Είναι πραγματικά, τώρα το σκεφτόμουν και ήταν μεγάλη μου τιμή πραγματικά που μαγείρευα καθημερινά για σας. Αλλά και ήτανε για... μεγάλη μας τιμή αρχικά. Αλλά όχι, δικιά μου μεγάλη τιμή και για όλο τον κόσμο, παιδιά, που μας έβαζε σπίτι του και ελπίζω να πέρασε καλά, γιατί ουσιαστικά αυτό κάνουμε, παιδιά. Διασκεδαστές είμαστε, μην το ξεχνάμε. Εγώ, Δημήτρη μου, εγώ και η κοιλιά μου σε ευχαριστούμε. Εσύ, μωρό μου, δεν έχεις παράπονο. Εσύ δεν έχεις παράπονο. Όλα τα κελιδάκια. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί ξέρω ότι το έκανες και για μένα. Για να με στηρίξει. Σε αυτό το ξεκίνημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πιάνει η κάμερά μου να επιστρέψω στη θέση μου. Φώτη μου, συγγνώμη. Σε έχω ζαλίσει. Λοιπόν, σας έχω ζαλίσει, παιδιά. Θέλω με χαμόγελο και πραγματικά με μία αληθινή συναισθηματική φόρτιση, ερχόμενη εδώ στο σταθμό,
Από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, τον Αλέξανδρο, παιδιά, που πήγα να πω τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Αλεξανδρούκο μου, σ' αγαπάω πολύ. Όλα τα καλά. Εύχομαι να ήμουν αγουρλού για σένα. Κλείνω και το μάτι. Σ' αγαπώ πολύ. Ερχόμενοι λοιπόν στο Sky, θα σας πω την αλήθεια πραγματικά. Από τηλεοπτικά ρεπορτάζ, από εκπομπές, πώς είχαν ξεκινήσει, πώς προχώρησαν. Είχα πολλά ερωτηματικά. Όχι για τους ανθρώπους προς Θεού, αλλά για την ψυχαγωγία. Γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα κανάλι το οποίο πάντα πρωτοστατεί στο κομμάτι της ενημέρωσης και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του, πέραν ας πούμε από τις συνεργασίες με τα Survivor κτλ. Αυτή ήταν η αλήθεια. Μετά από 2 χρόνια έχω να σας πω ότι πραγματικά στις δουλειές τη διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι. Αισθάνομαι ότι έχω μία φίλη πια, έτσι την αισθάνομαι. Τελευταία φορά που την είδα ήθελα να της πω τα προσωπικά μου όλα. Όσο περίεργο και να σας κάνει, ίσως δεν έπρεπε να το πω αυτό τώρα γιατί μιλάω για την κυρία Κουτσαφτάκη. Σταμάτα, παιδί μου. Είχε θέμα συζήτηση. Αυτό είναι το θέμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Εύη Κουτσαφτάκη που μου έκανε την πρόταση, που ήρθε εδώ στο Sky. Και έχω να σας πω ότι τα κανάλια τα κάνουν οι άνθρωποι και γνώρισα ανθρώπους που τους θέλω μέσα στη ζωή μου από εδώ και πέρα. Άνθρωποι της τηλεόρασης που είναι πεντακάθαροι, με την έννοια καταλαβαίνετε ποια είναι, γιατί πολλές φορές λένε η τηλεόραση, τα πρόσωπα, ότι παίζονται βρώμικα παιχνίδια. Μιλάω για πεντακάθαρους ανθρώπους, για εξηγημένους ανθρώπους και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη στήριξη και για την εκτίμηση που είχατε και το σεβασμό που δείξατε μέχρι τελευταία στιγμή στο πρόσωπό μου, που δεν βγήκε τίποτα, που με σεβαστήκατε και που με μεγάλη αγκαλιά ακόμα και τώρα είστε δίπλα μου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Άλκη στη Μαραγκουδάκη, σου χρωστάω πολλά λουλούδια γιατί είσαι η γυναίκα της ζωής μας, η γυναίκα της ψυχαγωγίας, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική τηλεόραση και όχι μόνο, αλλά είναι και πολύ ιδιαίτερη με μία ενέργεια που στη μεταφέρει. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενέργειά σου και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γιατί μία μέρα που ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Η Άλκη της, γιατί σας λέω για σχέσεις και η Εύη βεβαίως στα τηλέφωνα, επειδή πολλά είχαν συζητηθεί και εκείνη την περίοδο που ήταν πολύ δύσκολη για αυτή τη χρονιά. Εγώ δεν κατάλαβα πώς έφυγε αυτή τη χρονιά γιατί είχα να διαχειριστώ άλλα πράγματα προσωπικά που η δουλειά μπροστά σε αυτά δεν είναι τίποτα. Πού είναι και η Δώρα. Είναι εδώ. Να τη. Δώρα. Για τους λόγους που γνωρίζετε, είχα πάει στο πατρικό μου. Και χωρίς να το ξέρω, άνθρωποι από το κανάλι, η Άλκης και η Δώρα ήταν εκεί. Και ο Άγγελος, δεν σε βάζω μέσα, αλλά λέω άνθρωποι από το κανάλι, ήταν εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη στήριξη εκείνη την περίοδο στη ζωή μου. Είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Κάτσικα, ο οποίος είναι ο σκληρός του Sky. Και εγώ όταν τον έβλεπα πήγαινα και το έκανα αγκαλίτσες και αυτός έκανε έτσι, δεν ήθελε ποτέ. Αυτό θα θυμάμαι. Γιατί με κοιτάς έτσι. Την αλήθεια δεν λέω. Ξέρω, αλλά να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά αυτό. Περίμενε, περίμενε. Έχει πολύ. Διευθυντής παραγωγής και λειτουργίας στο Sky, Μάντι Γκλέζη, που είναι και ο Κωνσταντίνος. Έλα ρε Μάντι. Παραγωγή μας. Μάντι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Κωνσταντίνε μου. Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε μου, πώς ήξερες τι ήθελα πριν να σου το πω. Μάντι μου. Μάντι μου. Γέλα, ρε. Θα σε χειροκροτήσω, Μάντι, γιατί ξέρεις τι. Όλοι, όλοι. Αυτή η γυναίκα που βλέπετε πολλές φορές και ο χώρος της παραγωγής στην τηλεόραση είναι χώρος ανδροκρατούμενος. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άξιες γυναίκες, αλλά αν το βάλεις στατιστικά είναι χώρος... Δεν είναι άντρας η Μάντι. Θέλω να σου πω ότι αυτή η γυναίκα είναι η σούτη δουλειά της με 200 άτομα, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Είναι πολυεργαλείο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη Σφακιανάκη. Τον είδα το πρωί, τώρα κάπου δεν τον βλέπω, ήταν εδώ. Είναι ο διευθυντής του εμπορικού τμήματος και είχαμε μια άριστη συνεργασία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί του ζήτησα και μια προσωπική χάρη την ημέρα που ήταν το Make a Wish εδώ και κάναμε όλη την εκπομπή για το Make a Wish. Και αμέσως μου είπε ναι. Και τον ευχαριστώ πολύ και τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Την Βάσκη από το εμπορικό τμήμα, την Ιωάννα, όλα τα κορίτσια. Τη Δώρα από το κομμάτι της επικοινωνίας. Πού είσαι, Δώρα μου? Δώρα. 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 Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, σκηνοθέτης μας ήταν ο Φώτης Βλαχοδιάκης. Υπέροχος. Σκηνοθετάρα.
Κοίταξε, με κάποιον, αν μαλώνω λίγο, είναι μόνο με τον σκηνοθέτη. Μόνο. Έτσι, λίγο, αλλά με αγάπη. Αλλά του αρέσει, καταλάβατε, του αρέσει λίγο το. Δεν θέλει πολύ γλύκα ο Φώτης και όλη η ομάδα του. Ο Παντελής, τα Φώτα. Παντελή, μου σε ευχαριστώ πολύ που με πρόσεχες. Κάθε μέρα έβγαζε αυτούς τους άνθρωπους φωτογραφίες και μου τις έστειλε στο WhatsApp. Κάποιες φορές ήθελε να μου πει γιατί είσαι μουτρωμένη, τι συνέβη. Και μου το έστειλε με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Στο κοντρόλ η Αγγελική Γιανακοπούλη, η οποία είναι άρρωστη. Αγγελική μου, σε ευχαριστώ. Ξανασυναντηθήκαμε μετά το Μέγκα. Σ' αγαπώ πολύ, είσαι μέσα στην καρδιά μου. Ξέρω ότι. Ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Εγώ σ' αγαπώ. Δεν με νοιάζει, θα τα πω. ο Άρης Ολιαπάτης. Άρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να πω πολλά για τον Άρη. Είναι δίπλα μου, δεν έχω να πω γιατί είναι δίπλα μου τα τελευταία πολλά χρόνια. Και μαζί του βοηθό αρχιτάκτη και η Έλενα Πρίφτη που είναι αυτή τη στιγμή στο ακουστικό. Και τα καταφέρνει τέλεια. Και εύχομαι με το καλό γάμο σου, σ' αγαπώ πολύ. Καλούς απογόνους να ευχηθώ. Νίκος Παρτσόλης, ο οποίος δεν θα πω κάτι για σένα, αγάπη μου, πολλά χρόνια μας έχουν μάθει. Είμαστε πολλά, πολλά χρόνια μαζί. Την Ιωάννα Λαμπριανίδου, υπεύθυνη καλεσμένων. Ευχαριστώ, Ιωάννα. Η οποία ήθελε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πακαλιάτη, δεν της έκατσε, λυπάμαι. Αυτό ήταν το όνειρό της. Στην επόμενη κομπή. Σοφία Ραυτοπούλου, Χρήστος Λυσέας, τα παιδιά μου, να τα εδώ, σας αγαπώ πολύ, πολύ πολύ. Η Νάσια ήταν στο Μουτσινά από πίσω, τη θυμόσαστε, και τώρα βγήκε μπροστά και είναι πια, τη λατρεύουν όλοι, είναι ίδωλο. Ίδωλο. Με τα ωραιότερα μαλλιά. Πάντα. Νάτος και ο Μπάμπης από το Αχ, ο οποίος ξέρει από Ιταλικά. Νάτη και η Βάσια Μανέτα. Νάτα τα παιδιά μου. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου, Ειρήνη Βάσου, Γογόνη Κιφοράκη. Βασίλης Μπουλούπεσης, που όταν καμιά φορά γελούσα πολύ, έκλαιγα πολύ, με φτιάχνανε και έβγαινα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τον είπαμε το Λυσέα. Βεβαίως τον είπα το Λυσέα. Αν ξέχασα κάτι, χίλια. Στέλιο μου! Ω, Στέλιο! Λοιπόν, θα σας πω. Κωνσταντίνε, στην κουζίνα, παιδιά, ένα χειροκρότημα το παιδί εδώ που μας πρόσεχε τόσο καιρό. Το δικό σου, πες εσύ, ευχαρίστησέ τον. Ευχαρίστησέ τον εδώ. Μπράβο, Κωστάκη, μπράβο! Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σταύρο που ήταν εξαιρετικός στην είσοδο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη στο Κηλικείο και τις κυρίες που είναι εδώ, που μας καθαρίζουν και μας προσέχουν και μας είχαν στα πούπουλα. Μπράβο! Μία αγκαλιά. Έλα. Εμείς όλο κάτι γύρεται και τα ξαναλέμε. Γεια σας και χαρά σας, καλό καλοκαίρι. Corpo ancorado.